Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό. Μια από τι κορυφαίε διαδικασίε του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια διαδικασία η οποία με έναν αγώνα δρόμο, ο οποίο έγινε από όλε τι υπηρεσίε του Δήμου και θέλω να τι συγχαρώ για την προσπάθεια που κατέβαλα, έρχεται έγκαιρα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένα προϋπολογισμό, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στι ανάγκε των καιρών. Προσαρμοσμένα στην εισφυκτή εισοδηματική πολιτική, στην περικοπή των δαπανών των χώρων τη αυτοδιοίκηση, στη γενικότερη δεσμενή οικονομική συγκυρία, στην μη ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, στη μη ενεργοποίηση του πρόγραμμα Ελλάδα, στους περιορισμένους χώρους που διατίθενται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε για το ΔΣΕΑ, είτε για το ΕΣΠΑ, είτε για άλλα προγράμματα. Ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός, το οποίο προσπαθεί συντηρητικά να μην προσθέσει νέα χρέη στο Δήμο Κοζάνης, ένας προϋπολογισμός ο οποίος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Με πλήρη αξιοποίηση του προσωπικού, με περικοπή των ελαστικών δαπανών, με προσπάθεια για να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου, θα χορευτούμε σε μια συγκυρία η οποία, όπως είπα και πριν, είναι δύσκολη. Θα κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε ο Δήμος Κοζάνης να είναι αυτός που από τους πρώτους θα βγουν από το αδιέξοδο της ύφεσης και της επανάπτυξης. Ξέρουμε ότι η προσπάθεια είναι μεγάλη, ξέρουμε ότι χρειάζονται και άλλες δράσεις πέρα από τα στενά όρια του Δήμου, γι' αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό διεκδικούμε. Ξέρουμε τις δυσκολίες και είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Κύριε Δημαρχέ, 500 ευρώ ανακάτοικο στο Νέο Δήμο Κοζάνης είναι πολλά ή λίγα όσο φιλό? Είναι αυτά που είναι, κύριε Δημητριάδη, με την έννοια του ότι όλα ή σχεδόν όλα ήταν γνωστά από πριν από τις εκλογές. Τίποτα δεν προέκυψε σαν κεραυνό στην Ιδρία. Οι τρεις από τους πέντε Δήμους που συνενωθήκαμε δημοσίευαν ισολογισμούς και τα στοιχεία τους, τα οικονομικά τους στοιχεία ήταν γνωστά. Άρα, ή πολλά ή λίγα, αυτά είναι και με αυτά θα πορευτούμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει λιγότερα? Όπως είχα την ευκαιρία να πω και πριν, σε πρώτο στάδιο θα προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε, να μην παράξουμε και νέα χρέη, να σταθεροποιήσουμε αυτό το άνοιγμα που έχει ο Δήμος. Και ό,τι αφορά τα 500, έτσι, να σημειώσουμε ότι το μέγεθος αυτό δεν αφορά οφειλές. Αφορά την απογραφή, όπου μέσα εκεί αποτυπώνονται και οι οφειλές του κράτους, οι συμβατοποιημένες, αυτές που είναι για έργα τα οποία όμως δεν έχουν αποκληρωθεί, δεν έχουν έρθει τα λεφτά, και δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του κράτους προς την αυτοδιοίκηση, αυτές που το ίδιο το κράτος έχει παραδεχθεί ότι προστά στην αυτοδιοίκηση. Οι υποχρεώσεις του κράτους από το τέλος του 10 είναι ενισχύ ή πλέον διαγράφονται? Πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί πολλές φορές το κράτος το 2010 χρωστάει ακόμα στην αυτοδιοίκηση. Τα χρωστάει, τα εγγράφεται ή... Όχι, φυσικά και δεν τα εγγράφει. Φυσικά και δεν τα εγγράφει. Η τακτική επιχορήγηση που πήρε η αυτοδιοίκηση του 2010 ήταν περίπου 20% λιγότερα από ό,τι ήταν το 2009. Εμείς, τηρώντας πιστά τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, συντάσσουμε τον προϋπολογισμό, συντάσσουμε το τεχνικό πρόγραμμα με βάση τα μεγέθη, τους αριθμούς του 2010. Και δεν εγγράφονται πράγματα τα οποία δεν τα έχει αποδεχτεί το κράτος. Δεν γράφονται αυτά για τα οποία από τις 8 δόσεις που είχε δεσμευτεί ότι θα αποδώσει το κράτος από τα παρακρατηθέντα ή τα επεξεργαθέντα, όπως άρεσε σε κάποιους να τα ονοματίζουν, έδωσε τις 2 δόσεις, δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για το τι θα γίνει με τις υπόλοιπες. Ούτε αυτά εγγράφονται στα έσοδα του Δήμου. Έτσι είπα, είναι ένας προϋπολογισμός, σφιχτός, ο οποίος έγινε με τον όσο πιο συντηρητικό τρόπο μπορούσε για να αισιοδοξούμε κι εμείς με τη σκληρή δουλειά και με τη στενή παρακολούθηση ότι θα τον υλοποιήσουμε.